Καλησπέρα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την σημερινή εμφάνιση και στο προπονητικό team που όλοι μας δουλεύουμε μέρα νύχτα για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω σήμερα είδατε την Πάφος να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορούμε και πήραμε νομίζω δίκαια τους τρεις βαθμούς. Θέλω να πω καλή συνέχεια στη Σαλαμίνα. Ήταν η παλιά μου ομάδα και έχω κάποια αισθήματα προς τη Σαλαμίνα, αλλά σήμερα είμαστε επαγγελματίες και καθαρίσαμε το παιχνίδι πολύ νωρίς και παίξαμε την μπάλα που μας ταιριάζει, πιστεύω. Χριστό. Συγχαρητήρια κύριε Στήλια Νομική. Θα ήθελα να ρωτήσω, πού πιστεύετε ότι οφείλεται το γεγονός ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια η ομάδα της Πάφου δεν παίζει όπως παίζει στα εντός έδρας και αυτό το φαίνεται από τους αριθμούς και από τις νίκες. Yeah. Σήμερα είδαμε μια Πάφο FC που οι φίλοι της την γαμάρωνα, αλλά την περασμένη εβδομάδα μια ομάδα λίγο περισσότερο... Είχα την ίδια ερώτηση την περασμένη εβδομάδα. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι είναι το πρόβλημα. Έχω κάνει τρία εκτός έδρας από την ημέρα που ήρθα. Έχουμε μια ισοπαλία και δύο ήττες. Η μια ήττα από την ΑΕΛ 1-0 και εχθές 1-0 προχθές που τη δόξα στο 88 από στατική φάση. Δεν έχω εξήγηση το γιατί είναι κάτι που δεν με απασχολεί τόσο. Φτάνει να κερδίζουμε μέσα και αν πάρουμε πόντο εκτός έδρας, θεωρείται από κανονικές συνθήκες βαθμό κέρδος παρά δύο βαθμούς που χάνεις. Okay. Στη διοργάνωση που είμαστε τώρα, όλοι οι βαθμοί είναι πολύτιμοι και αν δεν δέρω εκτός έδρας τα επόμενα 6 παιχνίδια αλλά κερδίζω τα επόμενα 10 παιχνίδια μέσα, δεν είναι κάτι που με ανησυχεί. Την περασμένη εβδομάδα δεν παίξαμε και πήραμε αυτό που μας άξισε, τίποτε. Σίγουρα θέλουμε να πάρουμε βαθμούς έξω, δεν είναι ότι δεν δίνουμε σημασία σε αυτό, απλά δεν έχω μια επιστημονική εξήγηση το γιατί δεν έγινε. Κώστα, συγχαρητήρια καταρχήν για την νίκη, μέσα και από καλή εμφάνιση κιόλας. Yeah. Λοιπόν, όσο περνάνε οι αγωνιστικές και η ομάδα κρατάει ή και αυξάνει την απόσταση της από τις ομάδες που θα διαβαθμιστούν στο τέλος και του δεύτερου γύρου, φαίνεται ότι σιγά σιγά, όπως είπε και ο κύριος Κογκρίντζε στο pre-game, γίνονται κάποιες σκέψεις για τη νέα χρονιά. Έχετε μπει σε μια συνέντευξή σας τον τελευταίο καιρό ότι βλέπετε τον εαυτό σας και τη νέα χρονιά στην ομάδα. Έχουν γίνει κάποιες σκέψεις σε ό,τι αφορά το μέλλον και από εσάς και από τους ανθρώπους της διοίκησης, ενδεχομένως κάποιες πρώτες ιδέες για το σχεδιασμό? Okay. Ειλικρινά το είπα αυτό που είπες, αλλά για μένα τώρα δεν είναι η ώρα για να σκεφτώ το επόμενο χρόνο. Έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια, 30 βαθμούς. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είναι κοντά, ο ένας μπορεί να δέρει τον άλλον ανά πάσα στιγμή, οπότε δεν με απασχολεί το τι θα γίνει του χρόνου. Το μόνο που όλη η συγκέντρωσή μου είναι πάνω στο να πάρουμε τους βαθμούς, να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε πρώτοι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Δεν με ενοχλεί και στην απάντηση, για να σας απαντήσω, όχι, δεν έχω μιλήσει για τον χρόνο. Νομίζω δεν είναι κατάλληλη η ώρα. Και κάνω τελευταίο κόσμο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Αν μετά την διακοπή αναμένετε να έχετε πλήρες το ρόστερ σας, ενώ να επιστρέψουν και οι Βαλεριάνους και μέχρι. Well, με ξεχάσει ένας από τους καλύτερους παίχτες που είχαμε, τον Βίκτορ Άλβαρες. Αυτός δεν θα έρθει φέτος καθόλου. Ο Πάντσιν δεν είναι 100%, γι' αυτό δεν έπαιξε πολύ σήμερα. Θα δούμε και τον Βαλεριάνο, είναι και ο Ακάλε. Και ελπίζουμε ότι
με αυτές τις 10 μέρες κερδίζουμε λίγο χρόνο και ελπίζουμε ότι θα είναι στο γήπεδο σύντομα.